Γεια σας, συνάδελφοι. Καλημέρα. Πόφη Γιωτάκη, καλημέρα. Μπάμπη Παναγιώτη, καλημέρα. Καλώς ήρθατε. American Bar. Ναι. Τι εννοείς? American Bar. Πήγε κατευθείαν. Άνοιξε την κουβέντα κατευθείαν. Γιατί, γιατί? Κάτι. Για πες. Όλο αυτό δεν είναι. Πρωί-πρωί. American Bar Atmosphere. Τι εννοείς καλέ για το Taekwondo, λες, για την ιδρύαση, γιατί λες, τι λες? Το συνέδριο. Το συνέδριο. Ναι. Α. Δεν ξέρω, γιατί άρχισε πριν 2 ώρες πριν το συνέδριο κάτι, ξέρεις, με την, έτσι, μπορεί να είχε, παρέμβαση. Μπορεί να έχει αρχίσει και πιο νωρίς. Α, κάτι εννοείς. Έκανε εισαγωγικό σχολείο. Εγώ θα πρότεινα όμως να πάμε στη Φόφη που κάνει και το ρεπορτάζ του ΣΥΡΙΖΑ και το ξέρει το θέμα καλά και το πεδίο και να ρωτήσω εγώ. Ευχαρίστως. Τι σημαίνει τώρα αυτό? Δηλαδή, έχουμε την παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα 2 ώρες πριν, την έναρξη του συνεδρίου. Έχουμε έναν Στέφανο Κασελάκη, ο οποίος είναι αποφασισμένος να ελέγξει το παιχνίδι. Δεν κάνει πίσω σε αυτά που θέλει να κάνει. Δηλαδή, έχει κολλήσει, νομίζω, στο Στέφανε, άλλαξε τα όλα. Κυριολεκτικά, μάλλον κυριολεκτεί ο Στέφανος Κασελάκης. Και επίσης, θα είναι τώρα αντίπαλος η Όλγα Γεροβασίλη ή θα είναι αντίπαλος ο Αλέξης Τσίπρας, με κάποιο τρόπο, του Στέφανου Κασελάκη? Ναι, εγώ πιστεύω ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η πρώτη σημαντική αναμέτρηση του κυρίου Κασελάκη με τον κύριο Τσίπρα μετά την εκοφαντική ήττα του περασμένου Ιούνιου. Και ακόμα και αν δεν είχε κάνει τη δήλωση 2 ώρες πριν το συνέδριο ο κύριος Τσίπρας, νομίζω ότι αυτή θα ήταν η εξέλιξη. Γιατί το λέω αυτό? Η εξέλιξη από πλευρά Στέφανου Κασελάκη. Της αναμέτρησης. Της αναμέτρησης. Και από την πλευρά του κυρίου Κασελάκη και από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα. Γιατί το λέω αυτό? Ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι από τις περασμένες εθνικές εκλογές, την εκλογή νέας ηγεσίας στο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και σήμερα, βλέπουμε μία πτωτική πορεία του κόμματος σε όλες τις δημοσκοπήσεις, εσωτερικές εντάσεις που κλιμακώνονται και τώρα είναι στην κορύφωσή τους και νομίζω ότι θα το δούμε αυτό μέσα στις επόμενες ημέρες. Ο κύριος Κασελάκης να παράγει ευνηδιασμούς τόσους όσους ο ίδιος δεν μπορεί να καταναλώσει και φαίνεται αυτό. Και η πλευρά των άλλων, του κυρίου Τσίπρα, της κυρίας Γεροβασίλη, άλλων βουλευτών και στελεχών, να αντιδρούν αρχικά παρασκηνιακά, χωρίς να κάνουν ιδιαίτερο θόρυβο. Όμως ήρθε εκείνο το ερωτηματολόγιο, λίγες ημέρες πάλι πριν από το συνέδριο του iSyriza, που λέει τι, λοιπόν, ελάτε εδώ να συζητήσουμε. Μας αρέσει αυτό το όνομα που έχει το κόμμα μας. Μας αρέσει το σήμα, το σύμβολο. Μας αρέσει η δομή. Θέλουμε να το στρίψουμε προς το κέντρο αριστερά ή να παραμείνουμε στην Ευρωπαϊκή Αριστερά. Όλα αυτά λοιπόν ήταν ο απόλυτος ευνηδιασμός. Ο απόλυτος ευνηδιασμός προς τον κύριο Κασελάκη ήταν την επόμενη μέρα, όταν σήκωσε το γάντι η κυρία Γεροβασίλη, αντιπρόεδρος της Βουλής, κορυφαίος τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργός και προνομιούχος συνομιλητής επί Αλέξη Τσίπρα, ακριβώς. Έτσι μου επισημαίνει ο Γιώργος. Διαχρονικά θα έλεγα του κύριου Τσίπρα, διαχρονικά εντός εισαγωγικών όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Σηκώνει λοιπόν το γάντι και τι λέει στην πραγματικότητα? Κύριε Κασελάκη, μάλλον δεν μας κάνετε. Και περίπου του λέει θα σε αμφισβητήσουμε. Ζητάει τη σύγκληση της πολιτικής γραμματείας. Εκεί οι συσχετισμοί μάλλον δεν ήταν υπέρ του βήματος που έκανε η κυρία Γεροβασίλη. Το λέω αυτό γιατί ουδέποτε συγκλήθηκε η Κεντρική Επιτροπή που θα μπορούσε πιθανότατα να τεθεί θέμα πρότασης μορφής προς τον κύριο Κασελάκη. 8 άνθρωποι βρέθηκαν και αποφάσισαν αυτό. Με όχι, 8 άνθρωποι ήταν προχθές. Προχθές. Λέω για την πολιτική γραμματεία. Α, για την πολιτική γραμματεία. Λέω για την πολιτική γραμματεία, η οποία δεν εξελίχθηκε σε Κεντρική Επιτροπή, που εκεί θα μπορούσε να τεθεί θέμα πρότασης μορφής. Όλα αυτά συζητήθηκαν. Εκεί λοιπόν τι έγινε μέσα στην πολιτική γραμματεία? Ο κύριος Κασελάκης λέει, ω παιδιά, εγώ θέλω ένα τριετές συμβόλαιο. Δεν θα με αμφισβητήσετε σε ευρωεκλογές, ακόμα και αν έχω κακό αποτέλεσμα. Στην πραγματικότητα έδειξε ότι βλέπει να έρχεται το κακό αποτέλεσμα, έτσι για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Θέλω λοιπόν να κριθώ σε εθνική κάλπη. Καταρχάς στην κάλπη των ευρωεκλογών, ναι, και μετά στην εθνική κάλπη. Είναι προφανές ότι κανένας τέλεχος δεν μπορούσε να ανεχθεί αυτή την πρόταση του κυρίου Κασελάκη. Ωστόσο, η στάση του κυρίου Νίκου Παπά, νομίζω ότι διέσωσε τον κύριο Κασελάκη από την πρόταση μορφής, δεν τον διέσωσε όμως από αυτό που συμβαίνει σήμερα. Με την Όλγα Γεροβασίλη. Ότι ο κύριος Κασελάκης θα χάσει την πιθανή εκλογική αναμέτρηση μέσα στο Μάρτι ή τέλος Απρίλιο. Μάλιστα. Πάμπη. Λοιπόν, ό,τι και να γίνει, όποιος και να κερδίσει,
είναι σχεδόν αναπόφευκτη η διάσπαση. Μια νέα διάσπαση. Το στόμα μου το πήρε. Για την καινούργια μιλάμε τώρα. Για διάσπαση. Οι παλιές έχουν. Τι έχει μείνει, δεν έχουν παραγραφεί. Λοιπόν, σήμερα στα νέα ο κύριος Κασελάκης νομίζω είναι απολύτως σαφής. 1000%. Παραμένει. Παραμένω. Δηλαδή, τι σημαίνει, αν χάσει ο κύριος Κασελάκης, έτσι, αν χάσει, θα κάνει δικό του κόμμα. Εάν κερδίσει ο κύριος Κασελάκης, όσοι χάσουν, τι θα κάνουν. Ο κύριος Τσίπρας θα κάνει. Μισό λεπτάκι. Θα φτάσω εκεί, γιατί ό,τι συμβαίνει έχει την υπογραφή του με την καλή και με την κακή έννοια. Εκεί. Ναι. Αν χάσει, λοιπόν, δεν ξέρω αν θα είναι η κυρία Γέρο Βασίλη. Εγώ μέχρι να ακούσω επίσημα υποψηφιότητες, κρατάω ένα μικρό καλάθι γενικά. Έτσι. Λοιπόν, τι θα κάνουν. Θα μείνουν υπό τον Κασελάκη, το οποίο του προσάπτουν ό,τι του προσήψαν και ουσιαστικά του είπανε αντί για τριετές κλειστό συμβόλαιο που ζητάς, πάρει μια τρίμηνη σύμβαση εργασίας και το συζητάμε μετά τι θα γίνει. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Δεύτερον, ποιο θα είναι το εκλογικό σώμα το οποίο θα αποφασίσει. Θα έχει καμία σχέση με το περίφημο σώμα των 150.000 που πήγε το Σεπτέμβριο. Με τίποτα. Mm-hmm. Από αυτούς. Πήγε πολλοί κόσμος τότε, να θυμίσουμε. Φυσικά. Και ψήφισε το Στέφανο Κασελάκη. Φυσικά. Αυτό λέω. Δεν θα έχει καμία σχέση αυτό το εκλογικό σώμα. Τι θεωρώ εγώ δεδομένο από αυτό το εκλογικό σώμα. Τις 40.000 καινούριων ψηφοφόρων που είχαν τότε, οι οποίοι κατά κύριο λόγο ήταν υπέρ του κυρίου Κασελάκη, και βεβαίως θα υπάρχει και ένα κομμάτι του παραδοσιακού ΣΥΡΙΖΑ το οποίο θα πάει. Μπορεί κανείς αυτή τη στιγμή να εκτιμήσει πόσοι θα συμμετέχουν. Τρίτον, οι μισοί από αυτούς που είχαν πάει είχαν ψηφίσει Αχτσιόγλου. Ναι. Το 45%. Η οποία σήμερα η κυρία Αχτσιόγλου βρίσκεται σε ένα άλλο κόμμα, το οποίο είναι σε αντιπαλότητα με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί λογικά δεν θα πάνε. Μήπως κάποιοι από αυτούς πάνε. Εάν πάνε, τι θα ψηφίσουν. Ποιο θα θέλουν. Και να καταλήξω λίγο. Ναι, για να φέρουμε και τον κύριο Φαραντούρη στην κουβέντα, μας ακούει. Θα θέσουμε και τα ερωτήματα. Πολύ ενδιαφέρον. Να φέρουμε, ναι, γιατί έχουμε. Ναι. Και λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Τσίπρας. Έγινε. Έφερε ουσιαστικά το Σεπτέμβριο τον κύριο Κασελάκη για να κερδίσει και να διώξει αυτούς που θεωρούσε βαρύδια, που δεν τον άφησαν να κάνει το μετασχηματισμό του ΣΥΡΙΖΑ. Και 5 μήνες μετά βγάζει τον Κασελάκη. Δεν έχω όμως εγώ βγάζει πρόβλημα. Τον Κασελάκη, ναι, που έβαλε. Για ποιο λόγο? Για να, επειδή ή φοβάται ότι ο κ. Κασελάκης μπορεί να συσπηρώσει ένα εναπομείναν κομμάτι του, ναι, ΣΥΡΙΖΑ, ναι, ή τώρα που πέταξε τα βαρύδια απ' έξω, έλα να πάρουμε αυτό, γιατί στο μυαλό του, κατά την εκτίμησή μου, έτσι, υπάρχει μια σκέψη για την ανασύνθεση του χώρου της κέντρο-αριστεράς μετά τις ευρωεκλογές. Τον οποίο προφανώς τον βλέπουμε έναν άλλο τρόπο. Από αυτό εγώ που βλέπω ότι είναι πιο κοντά σε μονοψήφια ποσοστά παρά στα μεγαλεπίπολα σχέδια. Πολύ ωραία, πολύ ωραία παρατήρηση. Και ωραία, ωραία πάσα για τον κύριο Φαραντούρη. Νίκος Φαραντούρης. Καλώς τον, ο καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και υποψήφιος με το ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία στις ευρωεκλογές επικείμενος, όπου έχουμε βεβαίως έχει ξεκινήσει. Και καλή σας επιτυχία, κύριε Φαραντούρη. Να ερωτήματα εδώ, κύριε Φαραντούρη, πολλά ερωτήματα. Ελάτε, συνάδελφοι, κάνετε ερωτήσεις και εσείς τον κύριο Φαραντούρη. Καλή σας μέρα, καλημέρα. Να διευκρινίσω ότι. Και σας ευχαριστώ. Καλημέρα καταρχάς στην εκλεκτή συντροφιά σας. Βρίσκομαι κι εγώ σε λίγο καθοδόν για το συνέδριο. Είμαι κι εγώ, όπως και πολλοί άλλοι φίλοι και φίλες, συμμετέχουμε σε αυτές τις προκριματικές για το ευρωψηφοδέλτιό μας και ναι, θα δώσουμε από την πρώτη γραμμή τη μάχη των ευρωεκλογών και πιστεύω, σε αντίθεση με ό,τι προεξοφλούν πολλοί για τις ευρωεκλογές και το ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα είναι μια δυνατή μάχη με καλό αποτέλεσμα. Διαφορετικά, ούτε εγώ θα συμμετείχα στην πρώτη γραμμή αυτής της εκλογικής. Ναι, αλλά επιτρέψτε μου, έχουμε ευρωεκλογές μπροστά. Σε 2 μήνες. Το Μάρτιο, τον Ιούνιο έχουμε ευρωεκλογές. Είναι όλη αυτή η περίοδος, λοιπόν, περίοδος για τις ευρωεκλογές. Μάρτιο, 10 Μαρτίου, εκλογές. 4 εκλογές. Να τις απαριθμίσω.
Πώς θα γίνει, πού θα αφοσιωθεί, πού θα συγκεντρωθείτε? Ποιο είναι το ταβάνι που έχετε για τις ευρωεκλογές, κύριε Φαραντούρη? Μπερδεύομαι. Λοιπόν, καλά κάνετε και με ρωτάτε. Εύνης και ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και ο νυν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συμπίπτουν στο γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρξει επαναβεβαίωση της εντολής των μελών του κόμματός μας. Εγώ από την άλλη, για να σας είμαι απολύτως ειλικρινής, θεωρώ ότι οποιαδήποτε τέτοια παρατηνόμενη εσωστρέφεια και ενδοοικογενειακή συζήτηση, πράγματι περίπου 100 μέρες πριν από τις εκλογές, ενέχει τον κίνδυνο της παρατεταμένης περιδίνησης. Και γι' αυτό είμαι σκεπτικός και επιφυλακτικός και θεωρώ ότι το συνέδριο πρέπει να είναι εφαλτήριο εξωστρέφειας και όχι περαιτέρω εσωστρέφειας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εφόσον έχουν δρομοδοτηθεί αυτές οι διαδικασίες, εγώ θα πρότεινα και θα έλεγα, και έχω και μια προσδοκία, ότι το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου θα είναι υψηλό. Οπότε σε τέτοιες περιπτώσεις ενδεχομένως το μειονέκτημα της παρατηνόμενης εσωτερικής συζήτησης μπορεί να γίνει πλεονέκτημα. Ψηλό το επίπεδο, κύριε Φαραντούρη? Μέχρι στιγμής το βρίσκεται ψηλό το επίπεδο? Εάν κάνατε τον κόπο, θα σας το πρότεινα ολόψυχα. Έχω κουραστεί πολύ, σας διαβεβαιώ. Τα έχω δει όλα. Ακούστε με, δεν έχετε δει τίποτα. Εάν κάνατε έχουμε κι άλλα, περίμενε. Εάν κάνατε τον κόπο να περάσετε από το συνέδριο, σας το παρακολουθώ. Σήμερα δεν το παρακολουθείτε όλο, διότι ταυτόχρονα με τους ομιλητές στο κεντρικό πόντιουμ εξελίσσονται θεματικά τραπέζια υψηλωτά του επίπεδου, στα οποία συμμετέχουν όχι αποκλειστικά μέλη και φίλοι του κόμματος, αλλά επιστήμονες διεθνούς φήμης, Έλληνες και ξένοι. Καλά. Σε ένα από αυτά είχα την τιμή να συμμετάσχω και εγώ χθες. Για τα ζητήματα που σας απασχολούν στο ρεπορτάζ σας, την επικαιρότητα και όλη την ελληνική κοινωνία. Από την ακρίβεια. Μπορώ να ρωτήσω κάτι? Βέβαια. Μέχρι το δημογραφικό. Κύριε Φαραντούρη. Φαραντούρη, μια ερώτηση απλή, πρακτική ερώτηση. Θεωρείτε ότι προλαβαίνετε να οργανώσετε εσωκομματικές εκλογές μέσα σε 10 μέρες, δηλαδή μέχρι τις 10 Μάρτιο, όπως ακούγεται ότι μπορεί να οργανωθούν οι εκλογές? Είναι ένα ασφαλές πολιτικό χρονοδιάγραμμα αυτό? Κύριε Γιωτάκη, ακούω τις επιφυλάξεις που ενέχει το ερώτημά σας. Και δεν σας κρύβω ότι μπορεί να το συμμερίζομαι και εγώ. Δεν το γνωρίζω, δεν την γνωρίζω την απάντηση. Πιστεύω ότι η διοικητική διάρθρωση και οι δομές και οι άνθρωποι στο κόμμα θα τα καταφέρουν να οργανώσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο ακόμη μία δύσκολη και απαιτητική εκλογική διαδικασία όπως έγινε στο παρελθόν, πράγματι σε πολύ ασφιχτικά χρονικά πλαίσια. Κύριε Φαραντούρη, να σας ρωτήσω. Εγώ από την άλλη παραμένω προσκολλημένος σχεδόν αιμονικά στο ορόσημο το εκλογικό, το οποίο συζητήσατε κι εσείς πριν με βγάλετε στον αέρα, για τις ευρωεκλογές. Και είμαι πεπισμένος ότι μόλις ολοκληρωθούν όλα αυτά και το γοργόν και χάριν έχει, θα πρέπει να ριχτούμε στη μάχη των ευρωεκλογών. Ωραία. Έχω γράψει και έγραψα σήμερα στο Twitter, οποιαδήποτε παρατηρώμενη εσωστρέφεια αρνητικής αλλάζω. Κυβερνητικής αλαζονίας και κυβερνητικής ανεπάρκειας. Η κυβερνητική αλαζονία θα κρυθεί, αλλά η κυβερνητική ανεπάρκεια αφορά τη χώρα. Ωραία. Ένα ερώτημα ευθύ, γιατί ξέρω ότι δεν αποφεύγετε τα ερωτήματα. Εσείς ποιον θα υποστηρίξετε σε αυτή την εκλογή? Κυρία Παπαπαναγιώτου, δεν συνηθίζω να παίζω το ρόλο πάστορα και ιδίως από τηλεοπτικής κάμερας πάνω από το κεφάλι μου ή στους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Ούτε σκοπεύω να παίξω το ρόλο του χρηματιστή σε χρηματιστήριο αξιών ή σε πληστηριασμό που υπερθεματίζουν υπερπροσώπων. Δεν το έκανα και στην πρώτη φάση, διότι δεν θεωρώ ότι τα μέλη του κόμματος χρειάζονται κάποια ποδηγέτηση και καθοδήγηση. Όχι, όχι. Δεν θέλω ποδηγέτηση. Είναι θέμα ότι ένα κεντρικό στέλεχος. Για να μην κάνετε τον καιρό σας. Έχουν τοποθετηθεί, κύριε Φαραντούρη, ήδη κάποιοι πάντως, και ο κύριος Σπύρτζης εδώ χθες το βράδυ. Κυρία Ηλιοπούλου, εγώ δεν τοποθετούμε στις κάμερες. Σεβαστό. Σεβαστό. Εγώ λέω το εξής. Ούτε πάστορας, ούτε μέντορας, ούτε προφήτης, ούτε τίποτα. Ως πολιτικός στέλεχος κεντρικό όμως, δεν νιώθετε την υποχρέωση να πάρετε θέση απέναντι σε κάτι το οποίο θα είναι κρίσιμο και για το τι θα γίνει στις ευρωεκλογές που λέτε, που είναι σημαντικές? Προφανώς θα πάρω θέση και όχι μόνο για τις ευρωεκλογές και για τα εσωτερικά του κόμματός μου. Πότε? Είναι αυτονόητο. Αλλά όχι 8 η ώρα το πρωί στο στούντιο, αν μου επιτρέπετε. Πόσο, τι έχει ώρα, κύριε Φαραντούρη. 10 και 4.
10 και 4 είναι καλά. Θα σας περιμένουμε από κοντά, κύριε Φαραντούρη, Γιώργο. Σας περιμένουμε το συνέδριο, αγαπητές φίλες και φίλοι. Και σας ευχαριστώ για την ευχαριστούμε, κύριε Φαραντούρη. Ευχόμαστε να πάει καλά το συνέδριο. Να είστε καλά. Και να βρει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό που ψάχνει, γιατί είναι και αξιωματική αντιπολίτευση. Να κάνω ένα σχόλιο. Κάντο γρήγορα για να φύγουμε να πάμε στους πολιτικούς μας μετά. Επειδή ο κύριος Φαραντούρης δεν κρύβεται γενικά. Το γεγονός ότι από... τώρα. Ναι, αυτό λέω. Το γεγονός ότι απέθυνε. Ότι απέθυνε. Είναι κοινό παρανομαστή ανάμεσα σε Αλέξη Τσίπρα και Στέφανο Κασίδη. Ότι απέθυγε σήμερα. Ενώ ανακοίνωσε την ποιότητά του για τις ευρωεκλογές. Είναι ενδεικτικό της ρευστότητας η οποία ακόμα υπάρχει. Γι' αυτό είπα και προηγουμένως, ας περιμένουμε να δούμε τα δεδομένα. Και ένα τελευταίο. Εάν κερδίσει ο κ. Κασελάκης, ο μεγάλος ηττημένος δεν θα είναι ο αντίπαλός του στην αναμέτρηση, θα είναι ο κύριος Τσίπρας. Μάλιστα. Μα αυτό. Όχι και εσύ. Σε αυτό συμφωνούμε. Νομίζω το ερώτημα που απασχολεί το ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, θα έπρεπε να το απασχολεί, ναι, είναι αν μετά από αυτήν την εσωκομματική εκλογική αναμέτρηση θα βγει πιο δυνατός ή πιο ανήμπορος και πιο έθραυστος στο δρόμο προς τις ευρωεκλογές. Αυτό μάλιστα νομίζω ότι είναι. Λοιπόν, εμείς τώρα. Θα τα πούμε και αύριο. Θα τα πούμε και αύριο.